Ωραία. Το είπε πολύ. Αξίζει. Σίγουρα. Εγώ θα το παρουσιάζα, θα το παρουσιάζα έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Για να φαίνεται όπως το λαμβάνει ο πελάτης, mm-hmm. όπως θα το δει ο πελάτης. Και ουσιαστικά η σύλληψη της ιδέας, mm-hmm. Επειδή τις τελευταίες μέρες είχα μια συναισθηματική τριβή, θυμήθηκα το λόγο για τον οποίο είχα έρθει πέρσι. Είχα έρθει πέρσι για να τιμήσω τη μητέρα μου, mm-hmm. που με σπούδασε. Εκείνη επέλεξε για μένα τη μαγειρική. Δεν την επέλεξα εγώ. Εσύ δεν ήθελες να γίνεις μάγειρας και ήθελες να γίνεις κάτι άλλο και σου δεν ήξερα τι ήθελα να γίνω και απλά με. Πήγε, με έγραψε σε μια σχολή και μου είπε να πάρεις τουλάχιστον ένα χαρτί. Και με έμαθε. Πότε το κατάλαβες? Όταν έφυγε η μητέρα μου. Τότε κατάλαβες ότι της αρέσει να μαγειρεύεις? Ναι. Πιο πριν? Πιο πριν απλά είχα ένα βοηθητικό ρόλο μες στο σπίτι. Αυτό. Δεν είχα ασχοληθεί και με τη μαγειρική. Δεν μαγείρευε σπίτι καθόλου? Με τη μαμά βοήθαγα. Μαμά, μαγείρευε καλά? Η μαμά λείπει το φαγητό τη. Άρα μαγείρευε καλά. Καλύτερα από όλους. Για μένα. Αυτό. Δημήτρη, οι άνθρωποι οι δικοί μας που έχουν φύγει είναι κάπου και μας βλέπουν τώρα. Το ξέρεις. Τι θα έλεγε η μητέρα σου αυτή τη στιγμή που έχεις φτάσει μέχρι Μπράβο, εδώ. Παιδί. Μπράβο, παιδί. Εκείνη θα το έλεγε. Εσύ πρέπει να το πεις για τον εαυτό σου όμως. Καταλαβαίνεις αυτό. Το ξέρεις ότι πρέπει να πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου. Μόλις δοκίμασε μια σάλτσα η οποία σου άρεσε. Τα πήγες πάρα πολύ καλά μέχρι εδώ. Το μόνο που μένει είναι να δοκιμάσουμε το πιάτο σου και να σου πούμε τη γνώμη μας. Ε? Ωραία. Έλα, έλα, δίπλα, δίπλα. Και να είσαι εδώ δίπλα μου όταν δοκιμάζω. Ευθεία να κοιτάς. Δημήτρη, έκανες πολύ καλά που ήρθες και φέτος. Κάτω να αξίζει. Ένιωσα μία λύτρωση όταν ο κύριος Κοντιζάς μου είπε «κάντο να αξίζει». Γιατί σήμερα μαγείρεψα για τη μητέρα μου. Δημήτρη, το καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα ναι από όλους μας αυτή τη στιγμή. Ε? Συγχαρητήρια. Είναι εξαιρετικό το πιάτο σου. Εξαιρετικό. Στην αρχή δεν πίστεψα ότι θα πάρω τρία ναι. Στην αρχή δεν πίστεψα καν ότι το πιάτο θα έρθουν γύρω μου να μου δώσουν την ενέργειά τους να με ψυχώσουν. Με πήραν η αγκαλιά μου δώσαν η χειραψία πρώτα και μετά η αγκαλιά με έστειλε. Ήταν σαν να με τράβηξε κάποιος από ένα βάλτο εκείνη τη στιγμή. Πολύ άγχος. Πολύ άγχος. Δεν έχω δει εγώ μέχρι τώρα. Δεν έχω δει μέχρι τώρα. Κάποιον μπορεί να το θέλει περισσότερο. Αν ήταν εδώ θα ήταν περήφανη. Αλλά και εκεί ψηλά που είναι, ένας εκ των Κριτών μπορεί να με καταλάβει γιατί έχει βρεθεί στη θέση μου. Απλά εγώ βρέθηκα σε λίγο μικρότερη ηλικία. Της το χρώσταγα για τον αγώνα που έκανε για να το τελειώσω.